Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι σήμερα στο γραφείο της δικηγόρου δημοσιολαβήτριας Ανάντιας Καραμπάτσου για να συζητήσουμε το θέμα της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές. Κυρία Καραμπάτσου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα αρχικά να μας πείτε με απλά λόγια τι είναι η διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση είναι ο πλέον σύγχρονος τρόπος επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Πρόκειται για μια διαδρομένη διαδικασία στην οποία τα μέρη προσέρχονται εκουσίως με στόχο να επιλύσουν μέσα από τη διαπραγμάτευση και τη συζήτηση την υπόθεσή τους και στόχος μας είναι να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Ποιος μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της διαμεσολάβησης? Οποιοδήποτε και οποτεδήποτε. Που σημαίνει οποιοδήποτε έχει ένα πρόβλημα πριν ακόμα καταθέσει μια αγωγή ή πριν ακόμα προκύψει ένα πρόβλημα μπορεί να μας αναζητήσει και να τον βοηθήσουμε ώστε να επιλύσουμε το όποιο πρόβλημα υπάρχει ή πρόκειται να υπάρξει στο μέλλον μεταξύ μια σχέση. Είτε αυτή είναι επαγγελματική είτε προσωπική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε στο ρόλο της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, στο οποίο η διαμεσολάβηση ίσως βοηθήσει να επιληθούν πολύ εύκολα κάποια προβλήματα, κυρίως όσον αφορά τα παιδιά, την συνεπιμέλεια, την επιμέλεια και συνήθως αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι τι γίνεται μετά το διαζύγιο. Αυτό που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε μέσω της διαμεσολάβησης είναι η καλή επικοινωνία των δύο γονιών ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε για την ψυχική υγεία των παιδιών. Μέσω της διαμεσολάβησης προστατεύεται ουσιαστικά το παιδί και η σχέση που υπήρχε πριν το διαζύγιο. Δεν υπάρχει η έκθεση που θα υπήρχε στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει, θα λέγαμε, τα κακώς κείμενα του ακροατηρίου. Στη διαμεσολάβηση υπάρχει η χεμήθεια, υπάρχει η εμπιστευτικότητα, υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο ουδέτερο προς την υπόθεση, το οποίο θα βοηθήσει και θα κατανοήσει και θα δώσει φυσικά και το χρόνο στους δύο πρώην συντρόφους να βρουν έναν κοινό τόπο, ώστε να καταλήξουμε στη λύση που και οι δύο θα είναι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Άρα, περισσότερο σας πλησιάζουν οικογένειες που είναι στα όρια του να διαλυθεί ένας γάμος, δηλαδή συνήθως τα ζευγάρια που έρχονται εδώ έχουν παιδιά και επιλέγουν τη διαμεσολάβηση ώστε να λύσουν τις διαφορές τους? Κυρίως ναι, αλλά τελευταία έχουμε παρατηρήσει πως πολλά ζευγάρια αναζητούν τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή λίγο πριν προκύψει το διαζύγιο, δηλαδή λίγο πριν έρθει η ρήξη και προτιμούν να βρουν έναν πιο σύγχρονο τρόπο να επιλύσουν τις διαφορές τους χωρίς αυτό να επηρεάσει τα παιδιά και τον περίγυρο. Άρα σας πλησιάζουν και συμβουλευτικά, δηλαδή πριν αποφασίσουν ότι θα καταλήξουν σε διαζύγιο? Ναι, έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά τελευταία πως τα ζευγάρια επιλέγουν μια πολιτισμένη λύση, έναν άλλον τρόπο επίλυσης διαφοράς τους, επιλέγοντας ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο, ώστε να τον συμβουλευτούν πριν έρθει η ρήξη και πριν καταλήξει αυτή η σχέση στα δικαστήρια. Συνεπώς, έχει τύχει να σώσετε και κάποιον γάμο σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό θέλουμε κυρίως. Γι' αυτό επιδιώκουμε. Εάν δεν καταφέρουμε να σώσουμε αυτό το γάμο, τουλάχιστον προστατεύουμε τη σχέση που θα θέλαμε να έχει το ζευγάρι μετά, κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά. Επομένως, θα μπορούσατε να μας συνοψίσετε τα ωφέλη της διαμεσολάβησης? Φυσικά. Είναι η εχεμήθεια, η εμπιστευτικότητα, η ταχύτητα στην υπόθεση, στην επίλυση της υπόθεσης. Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας που έχει όλη η διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, καθώς δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε ακουστεί, υποθεί στην αίθουσα της διαμεσολάβησης μετά ως παραδοχή στο δικαστήριο ή να εξεταστούν ως μάρτυρες οποιοδήποτε έχει πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά, ό,τι συζητήσουμε ή ό,τι αποφασίσουμε μέσα από το θεσμό της διαμεσολάβησης και μέσα από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, σε κάθε περίπτωση αποτελεί έναν εκτελεστικό τίτλο, που σημαίνει ότι ό,τι συζητήσουμε δεν θα είναι μόνο σε επίπεδο συμβουλής, αλλά μπορούμε να το δώσουμε και ένα νομικό πλαίσιο. Mm-hmm. Και φυσικά, νομίζω το σημαντικότερο σε μια δικαστική υπόθεση, είτε αυτή έχει να κάνει με οικογενειακή διαφορά, είτε με εμπορικές και αστικές υποθέσεις, είναι φυσικά το κόστος. Καθώς μια δικαστική διαμάχη θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και κοστίζει ακριβά στο τέλος, ενώ η διαδικασία της διαμεσολάβησης ουσιαστικά ολοκληρώνεται εντός 20 ημερών και το κόστος είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με μια δικαστική διαμάχη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τελικά αυτό το χρόνος είναι χρήμα, ισχύει φυσικά. Και στην δεδομένη περίπτωση. Επομένως, πόσο συχνά καταλήγετε σε μια
κοινώς αποδεκτή και υποφελή για όλες τις πλευρές λύση. Αυτό εξαρτάται από τα εμπλεκόμενα μέρη τα οποία έρχονται στη διαμεσολάβηση. Όσο πιο θετική είναι στην έβρεση μιας λύσης, τόσο πιο εύκολα βρίσκουμε και το κοινό τόπο που ψάχνουμε. Αυτό που θέλουμε και αυτό που υποστηρίζουμε και πρεσβεύουμε στο χώρο μας, είναι η καλή πίστη απέναντι στην υπόθεση που θέλουμε να λύσουμε. Όταν ερχόμαστε με καλή διάθεση και θέληση να βρούμε μία λύση, σίγουρα η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη και πολύ πολύ αποτελεσματική. Σίγουρα η θέληση προέχει, γιατί η καλή διάθεση όταν είμαστε ήδη στη ρήξη, νομίζω πρέπει να ψάξουμε πολύ να την βρούμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει αρκετούς από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται ουσιαστικά για μια λύση και όχι για επιμήκυνση των προβλημάτων, αν θα μπορούσαμε να το πω έτσι σε βάθος χρόνου. Και ας δώσουμε ένα ραντεβού από τώρα για την επόμενη φορά για να συζητήσουμε το πλέον θέμα της ανεπιμέλειας. Θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ.